θα τι χώριζα σε τρεις διακριτέ κατηγορίες. Η πρώτη αφορά το ανθρώπινο δυναμικό. 10.000 νέες προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών για την επόμενη ακαδημαϊκή χωριά, η χρονιά, οι η οποίε προστίθενται στις 27.500 προσλήψεις, οι οποίες έχουν ήδη γίνει από το 2019. Η πολιτική της κυβέρνησης υλοποιείται με απόλυτη συνέπεια και αφορά την σταδιακή αντικατάσταση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με τακτικό προσωπικό, με μόνιμους εκπαιδευτικούς, με προφανή ωφέλη και για τους ίδιους, αλλά και συνολικά για την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο δεύτερο τομέα στον οποίο το Υπουργείο επενδύει πολύ είναι συνολικά ο τομέα τη τεχνολογία. Έχουν ήδη εγκατασταθεί 28.500 διαδραστικοί πίνακες στα σχολεία της χώρας μας από την 5η Δημοτικού μέχρι και την 3η Λυκείου και αναμένουμε την εγκατάσταση των υπολείπων έως ότου να φτάσουμε στον αριθμό των 36.000 μέχρι το τέλος του χρόνου. Θέλω να θυμίσω ότι και αυτή η παρέμβαση είναι μια παρέμβαση η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και ταυτόχρονα εμπλουτίζουμε σημαντικά το εκπαιδευτικό περιεχόμενο με εξαιρετικό υλικό το οποίο τίθεται πια στη διάθεση των εκπαιδευτικών έτσι ώστε το μάθημα από την Πέμπτη Δημοτικού να γίνεται πολύ πιο ουσιαστικό, πολύ πιο διαδραστικό και πολύ πιο ενδιαφέρον και για τους εκπαιδευτικούς και για τα παιδιά. Θέλω επίσης να σταθώ ξεχωριστά στην εφαρμογή του ψηφιακού φροντιστηρίου, το οποίο θα αρχίσει να λειτουργεί από τις 16 Σεπτεμβρίου. Ε, για τα παιδιά της ε, τρίτης ε, λυκείου δίνουμε την ε, δυνατότητα ε, ενός δωρεάν ψηφιακού ε, φροντιστηρίου με εξαιρετικούς ε, εκπαιδευτικούς καλύπτοντας ε, όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα των πανελλαδικών ε, εξετάσεων. Ένα πιστεύω πολύ χρήσιμο εργαλείο και για τους συμπολίτε μας οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα ε, να στείλουν τα παιδιά τους στα φροντιστήρια αλλά και για τις απομονωμένες περιοχές της ε, χώρας όπου απαιτείται σημαντική ε, 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 Σημαντικό χρόνο και σημαντική προσπάθεια ε, μετακίνηση των παιδιών εάν αυτά επιθυμούν ε, να έχουν πρόσθετη ε, υποστήριξη ε, από ε, κάποιο ε, φροντιστήριο. Η τρίτη ε, κατηγορία στην οποία θέλω να σταθώ αφορά γενικότερα τα ζητήματα εκπαιδευτική διαδικασία και συμπεριφορών. Η πλατφόρμα του stop bullying έχει ήδη αποδώσει ε, καρπούς ε, και πιστεύω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στην ε, διάθεση των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών για να μπορούμε να αναδεικνύουμε τέτοια περιστατικά και να μπορούμε αυτά να τα διαχειρίζουμε με, να τα διαχειριζόμαστε με διακριτικότητα αλλά και αποτελεσματικότητα κατά προτίμηση εντός της ε, σχολικής μονάδας αλλά θέλω να σταθώ επίσης και στο γενικότερο, στις γενικότερες αλλαγές τις οποίες κάνουμε ε, σε ζητήματα ε, συμπεριφοράς ε, Κάποιο θα το έλεγε εγώ θα το έλεγα, εξορθολογισμό του τρόπου με τον οποίο να αντιμετωπίζουμε τι παραβατικέ συμπεριφορέ στο σχολείο. Είναι κάτι το οποίο μα το ζητούσαν με τα και καθηγητέ, αλλά και, ε, και γονεί. Επαναφορά, ε, ε, α πούμε, τη. Πενθήμερη αποβολή και σε εξαιρετικέ περιπτώσει τη αλλαγή σχολικού περιβάλλοντο, θεωρούμε ότι είναι παρεμβάσει οι οποίε στην παρούσα συγκυρία είναι απόλυτο επιβεβλημένε. Θέλω να σταθώ επίση και να συγχαρώ το Υπουργείο για το γεγονό ότι εμπλουτίζουμε συνέχεια το εκπαιδευτικό έργο με δράσει που φροντίζουν να κάνουν του μαθητέ μα πιο ενεργού πολίτες και χαίρομαι γιατί αυτές οι δράσεις βρίσκουν πια την θέση του στον πυρήνα τη εκπαιδευτική διαδικασία. Όπω χαίρομαι ιδιαίτερα και το γεγονό ότι εντό του έτου. Θα προσθέσουμε πια και υπηρεσίε επαγγελματικού προσανατολισμού για τα παιδιά τη πρώτη Λυκείου, με ειδικά τεστ δεξιοτήτων, έτσι ώστε να διευκολύνουμε τα παιδιά σε αυτή την κρίσιμη ηλικία να αντιληφθούν ποιε είναι πραγματικά οι δεξιότητέ του και να αρχίσουν να του κατευθύνουμε προ επαγγελματικού δρόμου που να ταιριάζουν πιο πολύ με τι κλήσει του, τα ενδιαφέροντά του και τα ταλέντα του. Τέλο, θέλω να κάνω μια ξεχωριστή μνήμα σε μια μεγάλη προσπάθεια, την οποία θα ξεκινήσουμε από φέτο ουσιαστικά και στην οποία θέλουμε την στήριξη όλων των μαθητών, των γονέων αλλά και των εκπαιδευτικών. Και η προσπάθεια αυτή έχει να κάνει με το γεγονό ότι τα κινητά δεν πρέπει να έχουν θέση στα σχολεία. Το κινητό που μπορεί ο μαθητή να το φέρει στο σχολείο, αλλά πρέπει να είναι στην τσάντα κατά τη διάρκεια σχολικες τη σχολική μέρα. Και ο λόγος για τον οποίο θέλουμε να επιμείνουμε πολύ σε αυτή την προσπάθεια είναι πολύ απλός. Τα επιστημονικά δεδομένα πια για το πώς η χρήση του κινητού κατά τη διάρκεια της ημέρα στο σχολείο επηρεάζει την ιδέα μαθησιακή διαδικασία είναι καταλητικά. Από τη διάσπαση προσοχής μέχρι άλλα σημαντικά ζητήματα είναι σαφές ότι το κινητό δεν έχει θέση στο σχολείο την ώρα ε, της, ε, της ημέρας, το κινητό στη τσάντα λοιπόν, είναι το σύνθημα με το οποίο θέλουμε να ανοίξουν τα σχολεία ε, αυτή την ακαδημαϊκή χρονιά. Είναι μια νέα προσπάθεια. Θέλω να το τονίζω ότι πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε κινούνται σε αυτήν την ε, κατεύθυνση. Δεν έχουμε ε, κατά να την απέτηση να έχουμε 100% συμμόρφωση από την πρώτη στιγμή. Αλλά θέλουμε να εξηγήσουμε ε, και στα παιδιά, και στου γονεί, και στου εκπαιδευτικού, γιατί είναι σημαντικό ο μαθητή, η μαθήτρια στο σχολείο να είναι απολύτω προσυλλομένη στην εκπαιδευτική ε, διαδικασία. Με τη χρήση tablets, οπότε αυτό χρειάζεται, Αλλά χωρί τη διάσπαση προσοχή που δυστυχώ προκαλείται αναπόφευτα όταν οι μαθητέ περνούν πολλοί ώρε σε πλατφόρμε κοινωνική δικτύωση και νομίζω ότι όλοι οι γονεί αντιλαμβάνονται απόλυτα αυτό το οποίο λέω. Οπότε, ξεκινάμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια με την έναρξη τη νέα σχολική χρονιά και πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο μόνο θετικά ωφέλη μπορεί να έχει συνολικά για την εκπαιδευτική διαδικασία στα σχολεία μα.